Επιμελητήριο Καστοριάς. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρό του, που θα είναι και ξανά υποψήφιος για τις εκλογές, νομίζω, του φθινοπόρου. Κάπου εκεί νομίζω είναι. Κύριε Καραταγλίδη, γεια σας. Καλημέρα και από μένα. Καλά είστε? Καλά. Τώρα έχουμε και πόλεμο ανακοινώσεων για έργα τα οποία ανακοινώνονται. Αλήθεια, εσείς τώρα εξαγγελίες Τσίπρα και σαν επιμελητήριο, business plan, έργα, απασχόληση, τοποθετήσεις των κομμάτων, αυτά όλα πώς τα βλέπετε? Είστε από αυτούς που αμφισβητούν αυτά που έχουν ανακοινωθεί ή λέτε καθίστε παιδιά να δουλέψουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε? Κοιτάξτε, για όλα τα ζητήματα αυτά καταρχήν που ανακοινώθηκαν έχει γίνει μια προετοιμασία. Τα θέματα αυτά δεν έχουν έρθει από παρθενογέννηση. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία και στον κλάδο της Γούνας αλλά και στα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχω μπει ποτέ σε τέτοιου είδους, ας το πούμε έτσι, σχολιασμούς, με την έννοια ότι μου θυμίζει λίγο προεκλογική περίοδο όλο αυτό. Δεν μπορώ να μην δεν δικαιολογώ στα αυτιά μου φυσικά όλους αυτούς που τα αμφισβητούν αυτά. Λέτε ότι κάτι μυρίζει εκλογές και ότι όλα αυτά θυμίζουν λίγο το προεκλογικό αυτό κλίμα? Όχι, δεν θα ήθελα να πω ότι μυρίζει εκλογές, αλλά αυτού του είδους οι αντιπαραθέσεις σε επίπεδο αντιπαραθέσεις, ναι, θυμίζουν έτσι λίγο προεκλογική περίοδο. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουν τελειώσει οι ανοχές και εδώ και χρόνια. Έτσι, δηλαδή. Να σας ρωτήσω, αυτό το οποίο βλέπετε, δηλαδή έτσι όπως το κρίνετε εσείς, οι ανακοινώσεις, τα έργα, τα αναπτυξιακά συνέδρια, αυτά λέτε ότι θυμίζουν προεκλογικές εκστρατείες? Όχι, η αντιπαράθεση, όχι, λέω, η αντιπαράθεση ότι θυμίζει μια προεκλογική περίοδο. Η αντιπαράθεση έχει μια αιτία όμως αυτές τις εξαγγελίες, έτσι, καταλαβαίνετε. Σε φυσιολογικές εποχές καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μια εξαγγελία θα έπρεπε να είχαμε την υπομονή να το δούμε πότε θα υλοποιείται. Φυσικά τώρα τα θέματα της Γούνας μπαίνουμε πλέον στο δεύτερο χρόνο, ελπίζω να μην μπούμε και στον τρίτο, που έχουν τελειώσει όλες οι προϋποθέσεις, έχουν τελειώσει τα σχέδια κτλ. Αλλά πρέπει να μπούμε κάποια στιγμή και στο διατάφτα, να δούμε δηλαδή να υλοποιούνται κάποια θέματα ή τουλάχιστον να ξεκινά να υλοποιούνται κάποια θέματα. Έχει βάση αυτό που λέει κατά καιρούς ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Κοσμίδης, δηλαδή ότι εμείς καταθέτουμε, εμείς πιέζουμε, εμείς κάνουμε επισκέψεις, αλλά όλα αυτά έχουν μείνει μόνο σε αιτήματα, χωρίς καμία απόφαση για οποιαδήποτε λύση στον κλάδο της γουνοπίας. Αυτό λέει. Κοίτα, αποφάσεις υπάρχουν. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις προθέσεις των αρμοδίων. Άρα τι μας λείπει τότε? Άρα είναι απόφαση με υλοποίηση εννοώ. Βέβαια. Δεν υπάρχει υλοποίηση. Δεν υπάρχει υλοποίηση. Άρα τι τα... Βλέπετε να υλοποιείτε κάτι, εγώ δεν έχω δει κάποια πρόσκληση. Είναι πρόβλημα. Ναι, είναι business plan. Είναι αυτό που περιμένατε, το δουλεύατε. Δεν ξέρω αν σας δουλεύουν ή το δουλεύετε, δεν ξέρω τι γίνεται τελικά εκεί, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει, το έχουμε ξανακούσει. Σας το λέω γιατί και χθες βράδυ στο δίκτυο αναφέρθηκε σε αυτό η κυρία Τελεγιορίδου. Της είπα ότι στα λόγια το έχουμε ακούσει και ειδικότερα από τον Μάιο του 2016, πολύ έντονα όλο αυτό. Δεν βλέπω να υλοποιείται, κύριε Πρόεδρε. Πού είμαστε με όλη την ιστορία? Διαχειριστική αρχή, καρυπίδης, εργατικά κέντρα, επιμελητήρια, βουλευτές. Αυτό θα συνεχίσουμε να έχουμε? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία κατατέθηκαν μέσα σε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό είναι χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του ΕΣΠΑ. Κάποια κομμάτια, ένα μεγάλο κομμάτι απευθύνεται προς την περιφέρεια και ένα μεγάλο κομμάτι απευθύνεται προς διάφορα άλλα υπουργεία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή να δούμε μία πρόσκληση. Συνεχώς ακούμε εδώ και 1,5 χρόνο ότι δουλεύεται και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τις προσκλήσεις. Τι γίνεται με το δούλεμα, λέτε, που το δουλεύουν? Ναι, πολλή δουλειά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πότε αυτά τα πράγματα θα ξεκινήσουν. Ναι, άρα λοιπόν, για το θέμα αυτό που πραγματικά το κουβεντιάζουμε και αναλυτικά θα έλεγα, γιατί όλα ήταν έτοιμα για το business plan και όλη αυτή την ιστορία, ακόμη δεν έχουμε κάποιο νέο που μπορούμε να πούμε ότι βγαίνει η προκήρυξη. Υπάρχουν και διάφορες επικαλύψεις. Καθίστε, παρότι ήρθε ο Πρωθυπουργός, τα ψιλοανακοινώσαμε, δεν τα ξεκάθαρα όλα αυτά, αλλά τα είπαμε λίγο από εδώ, από εκεί, πετάξαμε τη γούνα. Νομίζω ότι σε επίπεδο συνένεσης και ανακοινώσεων και τα λοιπά τα έχουμε ακούσει σε όλες τις βαθμίδες. Τώρα τα ακούσαμε και από το στόμα του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι καλό. Αρκεί αυτό όμως τελικά? Τι να αρκεί? Όταν πάμε στο διατάφτα, κύριε Πρόεδρε, δεν αρκεί μόνο αυτό, έτσι, ναι. Πρέπει να περάσουμε. Και όταν ο Πρωθυπουργός, εγώ με καλή διάθεση το λέω, όταν ο Πρωθυπουργός αμφισβητείται για αυτά τα οποία έλεγε και λέει, έτσι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, δηλαδή για το πώς αξιολογούμε μια τοποθέτηση που επαναλαμβάνω, όταν και στο παρελθόν, αλλά και γενικά θα έλεγα, όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, για παράδειγμα, και λέει, εμείς είμαστε εδώ και ετοιμάζουμε π.χ. ρεύμα φθηνό, και το περνάμε στον προϋπολογισμό σε 3 μήνες, έχουμε την κατάρτιση του προϋπολογισμού σε 2 μήνες. Άρα όταν το ανακοινώνει αυτό κανονικά, προκαλεί σεισμική δόνηση, όχι σαν αυτή που είχαμε στην ΚΟ, αλλά άλλη, σε μια περιοχή. Καταλάβατε, αυτό δεν το είδαμε πάντως να γίνεται, που σημαίνει ότι οι πολίτες αμφισβητούν πράγματα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι φυσιολογικό. Είναι, αλλά... Έπειτα έχουν μειωθεί και λίγο έτσι οι ανοχές και οι υπομονές των πολιτών. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση... Και θα μειωθούν κι άλλο. Μα κοιτάξτε να δείτε, εγώ τι θα έχω να απαντήσω σε όλα αυτά τα αναπτυξιακά θέματα στο τέλος της χρονιάς, όταν θα σας δώσω στοιχεία ότι άλλες 150-200 επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει, βέβαια. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν απαντούμε στα προβλήματα αυτή τη στιγμή της επιχειρηματικότητας, τουλάχιστον στον τομέα τον επιμελητηριακό. Έχουμε συγκεκριμένα θέματα, έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία είναι και εθνικά αλλά και βασικότερα τοπικά. Θέτουμε τις προτεραιότητες. Εμείς για όλα τα θέματα έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας, και για τα θέματα της Γούνας, το γνωρίζετε, και για τα θέματα αυτά τα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, έχουμε καταθέσει σχετικό υπόμνημα προτού την παρουσία του εδώ, για όλα τα ζητήματα αυτά. Σας ξαναλέω, σε επίπεδο στήριξης και εξαγγελιών, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σωστό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε χρονοδιαγράμματα. Αν αυτά τα πράγματα είναι να υλοποιηθούν μετά από 2-3 χρόνια, μετά από 2-3 χρόνια θα αλλάξουν. Όχι, θα έχουμε πάρα πολλά. Εγώ φοβάμαι και το λέω, δεν ζούμε κάπου αλλού. Τα έχουμε περάσει όλοι μαζί αυτά, ότι είμαστε σε μία προεκλογική χρονιά, να το πω εγώ, να μην υπολογίζουμε δηλαδή ότι είμαστε σε εκλογές για το φθινόπωρο. Μπαίνουμε το 18, όλοι εκτιμούν ότι πάμε σε εκλογές το 18, άρα όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πώς τα ανακοινώνουμε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, και για μένα είναι έτοιμες και οι απαντήσεις ότι εμείς τα προγραμματίσαμε, ήρθαν όμως να οι εκλογές και οι κακοί, οι καινούργοι, και δεν τα κάνουν. Ναι. Δεν θέλω τέτοια πράγματα να ξαναζήσω, γιατί η Καστοριά έχει πέσει πάρα πολύ κάτω, έχει βυθιστεί, έχουμε μια κατρακύλα και πρέπει λίγο να το σταματήσουμε όλο αυτό, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να σταματήσει η κατρακύλα, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε απόλυτα. Εκτός και αν πρέπει να μετακομίσουμε όλοι να φύγουμε, κάπου να πάμε. Συμφωνούμε απόλυτα, νομίζω σε επίπεδο προτάσεων είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν προτάσεις για όλα τα ζητήματα. Και έχουμε στόχο, δηλαδή η στόχευση υπάρχει, βλέπω και ότι βέβαια υπάρχει. Υπάρχει στόχευση. Έτσι. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από παντού. Από εκεί και πέρα τώρα χρειαζόμαστε λύσεις. Έτσι δεν είναι? Και από τη στιγμή που φαίνεται ότι οι άπαντες συμφωνούν με τις προτάσεις οι οποίες κατατίθονται σε όλα τα επίπεδα, από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες τους πλέον. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και ξέρετε, αυτό το οποίο λέω είναι ότι και εσείς ακόμη και στο επιμελητήριο, τώρα που θα είστε ξανά υποψήφιος, να σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να ακούω, κύριε Πρόεδρε, να βγαίνετε εσείς τώρα προεκλογικά για τις εκλογές σας, να λέτε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτά. Δεν είναι κακό, αλλά δεν θέλω να σας κρίνουν όλοι αυτοί που θα σας ψηφίσουν ή όχι με βάση το τι θέλετε, αλλά αφού ήσασταν πρόεδρος, θα σας δούμε, κύριε Πρόεδρε, τι κάνατε. Αυτή την ιστορία θα τα δούμε, όχι. Θα δούμε τι έχεις κάνει και θα σε κρίνουμε. Τέρμα. Συμφωνώ απόλυτα. Ωραία. Ο καθένας θα πρέπει να καταθέσει το τι έχει κάνει. Ο κόσμος κρίνει κάτω από ποιες συνθήκες και το τι άλλο θα μπορούσε Σωστά. να γίνει και το αν θα υπήρχαν προτάσεις. Και θα πρέπει να καταθέτεις οπωσδήποτε και ποιο είναι το άμεσο και το μακροπρόθεσμο σχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, οι αναφορές που γίνονται, και εντάξει ναι. και για το τρένο, αλλά ειδικά για το αεροδρόμιο. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Είναι κάτι το οποίο, να το πω έτσι απλά, το πολυπιστεύετε? Ναι, ότι το θα φτιάξουμε εκεί ένα μεγάλο κέντρο με εκθέτες, με εστιατόρια, θα είναι χώροι για εμπορεύματα, θα φεύγουν αυτά με τα τρένα. Νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο? Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα συνδέει η κυρία Τελιγιορίδου, γι' αυτό τα βάζω μαζί. Λέει ότι εκεί θα γίνει σταθμός όπου θα υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και από εκεί τα εμπορεύματα θα φεύγουν για άλλους προορισμούς. Η γεωπολιτική δυνατότητα για να καταστεί η Καστοριά σημείο διαμεσολαβητικού κέντρου, και είμαι προσεκτικός αυτά που λέω, υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί και να υλοποιηθεί. Διότι ένα διαμεσολαβητικό κέντρο, το οποίο θα είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, βαλκανικού και ευρωπαϊκού επίπεδου, έτσι, υπάρχει στο μυαλό εδώ και αρκετό χρόνο, θα έλεγα, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή επενδύουν στην ευρύτερη ελληνική περιοχή. Που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό, η Καστοριά λοιπόν να είναι ένα σημείο διαμετακομιστικού κέντρου. Από εκεί και πέρα, το αν αυτό θα υλοποιηθεί ή όχι, είναι θέματα συγκεκριμένων συμφωνιών, αποφάσεων, αλλά και συνένεση πάντα της τοπικής κοινωνίας, η οποία ουσιαστικά θα το θελήσει και θα βοηθήσει. Είναι κάτι το οποίο, κατά τη προσωπική μου άποψη, είναι αρκετά μακροπρόθεσμο, δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα σε 6 μήνες. Σίγουρα στην αρχή προϋποθέτει να υπάρχει η συνένεση και οι υποδομές. Το αεροδρόμιο υπάρχει. Πάντως, σε επίπεδο εργασιών, η κυρία Τελεγιορίδου μας ανακοίνωσε χθες για το αεροδρόμιο, λέω τώρα, και την αναβάθμισή του. Ναι. Ίσως θα έρθει και ο κύριος Σπύριτζης, από ό,τι μαθαίνω, Οκτώβρη-Νοέμβρη, οι εργασίες. Πολύ ωραία. Αυτά είναι πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν τα δούμε, βέβαια, την συνέντευξη του
του κ. Ευαγγέλου χθες. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει μια τελείως διαφορετική δυνατότητα. Αυτά τα θέματα και συνδέονται αλλά και είναι ασύνδετα. Το ένα δηλαδή δεν είναι προϋπόθεση του άλλου. Πτήσεις τσάρτερ το γνωρίζετε ότι γίνονται. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υπάρχει 24-ωρη παραμονή, που λυπούμαστε γιατί θυμάστε ότι το 2014 ήταν έτοιμο το σχέδιο για τις 72 ώρες. 72 ώρες εννοώ για την παραμονή των Ρώσων επισκεπτών χωρίς βίζα στον ελληνικό χώρο. Δυστυχώς με τα γεγονότα που γίνανε στην Ουκρανία, όλα αυτά πήγαν περίπατο. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η δέσμευση. Τώρα, μισό λεπτό για κάποιους που δεν έχουν παρακολουθήσει. Λέμε αυτό το οποίο υπόθηκε χθες από τον πρόεδρο της ΕΔΙΚΑ. Δηλαδή ότι υπήρξε μια συνάντηση τώρα πριν από λίγες μέρες με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον κύριο Γιούγκερ που ήταν προσκεκλημένος στη Θεσσαλονίκη για να γίνει επίτιμος, νομίζω, δημότης ή κάτι άλλο του απειθήτα εκεί. Και εκεί έγινε μια κουβέντα όπου συζητήθηκε το ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθεί από το πακέτο Γιούγκερ η αναβάθμιση του αεροδρομίου με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ήδη περίπου περιγράψει. Έτσι, αυτό ακριβώς, λέμε τώρα. Ακριβώς. Λέτε όμως εσείς ότι αυτό που περιέγραψε ο κ. Ευαγγέλου είναι κάτι άλλο από αυτό που λέει, κ. Τελεγιορίδου. Κοιτάξτε, βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο. Α. Το ένα όμως δεν απαγορεύει το άλλο. Από τα πολλά μπερδέψουμε και δεν απαγορεύει. Το ένα δεν απαγορεύει το άλλο. Δηλαδή, όλη αυτή η μεγάλη ιστορία με τα τρένα, το αεροδρόμιο και την τοποθέτηση ουσιαστικά της περιοχής ως διαμετακομιστικό κέντρο δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε σχέση με το να γίνει το άλλο το οποίο ανακοινώθηκε χθες από τον κύριο Ευαγγέλου και το αντίθετο. Δεν χρειάζεται να γίνει δηλαδή πρώτα διαμετακομιστικό κέντρο έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα της 24ωρης παραμονής των Ρώσων. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα αυτό το πράγμα είναι κάτι καινούριο. Καταλαβαίνετε ότι είναι θηριώδης σαν πρόταση. Είναι πολύ μεγάλη πρόταση, αλλά εγώ βλέπω και μία αποδοχή. Δηλαδή με όσο το κουβεντιάζω αυτό που έχει υποθεί και ξέρετε τα στοιχεία. Ξέρετε πόσα θέματα ανοίγουνε. Μιλάμε εδώ για εκτυριακές υποδομές, μιλάμε για... Γιατί η απασχόληση, ξέρετε τι σημαντικό χτύπημα στην ανεργία θα είναι όλο αυτό. Ναι, αλλά θα πρέπει και πάλι, σαν πρόταση, να την κρίνουμε το κατά πόσο είναι υλοποιήσιμη. Βέβαια, εγώ πιστεύω βέβαια. Ότι τα πάντα είναι, όταν κάτι θέλεις να το κάνεις, το κάνεις. Και πόσο χρόνο χρειάζεται και με ποιες προϋποθέσεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι, αλλά γιατί... όταν έχεις διασφαλίσει μία χρηματοδότηση, ξέρετε έτσι, τα. Αυτό το κατάλαβα χθες τουλάχιστον εγώ που άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Μιλάμε ότι οι επισκέπτες αυτοί δεν θα βγαίνουν από το χώρο. Δεν θα βγαίνουν. Ναι. Έτσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί χρειάζονται εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις, αλλά όταν τα κάνεις όλα αυτά, αν τα καταφέρουμε βέβαια, και έχεις ένα πρόγραμμα πακέτο Γιούγκερ, δηλαδή 10, 12, 15 εκατομμύρια, εντάξει, μπορεί να γίνει. Και ξέρετε, τα έργα από εκεί, το είπαμε και χθες, δεν είναι έργα 3 εκατομμυρίων, είναι έργα μεγάλα. Και βέβαια μπορεί να γίνει. Έτσι, μπορεί να γίνει. Για το ζήτημα αυτό έπρεπε να έχει γίνει σύσκεψη χθες. Αυτό ήθελα να σας πω ότι μετά από αυτές τις ανακοινώσεις, εδώ θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, την οποία δυστυχώς δεν έχω συνηθίσει να βλέπω. Χθες έπρεπε να γίνει η σύσκεψη αυτή, έτσι ώστε να καταγραφεί το ζήτημα, να υπάρχει. Και όταν εγώ μετά λέω, κύριε Πρόεδρε, γρήγορα αλλάξτε αυτούς που μας διοικούν, φωνάζετε όλοι γιατί τα λέω αυτά. Το λέω με την έννοια ότι πρέπει πια να έχουμε 5-10 ανθρώπους που τα πιάνουν γρήγορα αυτά. Και να σας πω και κάτι, και να απομυθοποιήσουμε αυτούς που τα ανακοινώνουν, εάν δεν ισχύουν. Έτσι λέω εγώ για όλους σας. Χρειάζεται καταρχήν μία πρώτη επιβεβαίωση. Επιβεβαίωση όχι για το αληθές, επιβεβαίωση για το ότι ισχύει το νομοθετικό αυτό καθεστώς. Ισχύει αυτό ακριβώς. Και μετά από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό πλέον με το πακέτο Γιούγκερ, να δούμε τελικά αν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτω από αυτό το πρίσμα. Άμεσα. Μάλιστα. Άμεσα. Να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα άμεσα. Ξέρετε, μερικές φορές και ο στρατηγικός σχεδιασμός που είναι μακροπρόθεσμος δίνει μια ελπίδα και μια προοπτική. Και μια προοπτική. Ο άλλος δεν είναι ο επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή ή ο γουναράς ή οποιοδήποτε. Θέλει να δει και την προοπτική του μέλλοντος. Σωστά. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά αν μέσα σε 2-3 χρόνια βλέπει ότι υπάρχει μια προοπτική, αντιλαμβάνεστε ότι η υπομονή του είναι τελείως διαφορετική. Κύριε Πρόεδρε, θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα κουβεντιάσουμε πάρα πολλές φορές και μακάρι, σας το λέω ειλικρινά, να τσακωνόμαστε, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε για τέτοια πράγματα, αλλά να υπάρχει αυτό που λέμε ο στόχος. Και πάντα όλοι θα διαφωνούμε, θα τσακωνόμαστε για το καλύτερο. Το θέμα είναι αν δεν έχεις τίποτα να κουβεντιάσεις, τι κάνεις. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Σε σχέση με το παρελθόν υπήρχε και μια δυσκολία στο να συμφωνήσουμε σε κάτι. Και δίναμε και μια ηθικιολογία σε εισαγωγικά στην Αθήνα και στα κέντρα γενικώς λήψεως αποφάσεων, ότι τελικά αφού δεν συμφωνείτε, τι θέλετε τελικά. Τώρα πλέον, τα τελευταία χρόνια, βλέπετε ότι τουλάχιστον στα ζητήματα που συμφωνούμε, έτσι, δεν υπάρχουν ενέργειες.
Αυτό, ή τουλάχιστον πάντα, δεν μας λένε ότι ξέρετε κάτι. Καλά το συμφωνείτε εσείς αυτό, αλλά εμείς αυτό για να το φτιάξουμε θα πρέπει να χρειαστούμε 2-3 χρόνια. Κάντε μια υπομονή, περιμένετε και να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποχαιρετήσω, με τα θέματα των ρυθμίσεων εξοδικαστικών και όχι μόνο, γιατί διαβάζουμε ότι έρχονται και άλλα πράγματα, έχετε κάποιες εξελίξεις? Νομίζω έφτασε η ώρα πια. Κοιτάξτε, οι εξελίξεις είναι καθημερινές. Χθες μιλήσαμε πάλι με την ειδική γραμματεία. Διαχείριση ιδιωτικού χρέους. Τα νέα είναι ότι επιμένουν ότι 3 Αυγούστου θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει δηλαδή να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα έτσι ώστε να υποδέχεται την υπαγωγή στις προτάσεις. Εμείς περιμένουμε όμως, όχι μόνο εμείς, όλοι περιμένουμε τις τελευταίες εγκυκλίους, οι οποίες θα καθορίσουν όλες τις προϋποθέσεις αλλά και τις ειδικές συνθήκες τις οποίες έχουμε δει τους τελευταίους μήνες να προκύπτουν. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Περιμένουμε να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Και φυσικά την επόμενη εβδομάδα προφανώς θα γίνει και ένα τελικό σεμινάριο πιο εξειδικευμένο για, για αυτούς οι οποίοι θα κάνουν την ενημέρωση, στο οποίο θα παραβρεθούμε εμείς. Και μετά από αυτό το σεμινάριο και τις τελικές οδηγίες που θα βγουν από τις εγκυκλίους, θα ξεκινήσει πλέον και η επίσημη ενημέρωση από το επιμελητήριο Καστοριά. Ναι, πάντως έχω την αίσθηση πως όντως τουλάχιστον είμαστε εδώ, όχι τουλάχιστον, το πιο βασικό κομμάτι είναι αυτό, είμαστε εδώ σε κάτι που έρχεται, έτσι, το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί κάπως καλύτερα, μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για χιλιάδες επιχειρήσεις και ατομικές, αλλά και ΑΕ και ό,τι άλλο υπάρχει. Έτσι. Κοιτάξτε, το μήνυμα το οποίο μπορώ να δώσω είναι ότι μετά από 7 χρόνια. Πώς να το έλεγα, να το πω κρυφτοκυνηγητό μεταξύ δανειοληπτών και γενικά πιστωτών, τραπεζών κτλ. Φαίνεται ότι το 18 θα δοθούν όλες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να ενταχθούν μέσα σε ένα σύστημα στο οποίο θα ταιριάζει για την επιχείρησή τους. Αυτό από την άλλη μεριά το έχετε εντοπίσει και εσείς και το άκουσα και το λέτε πολύ σωστά, θα δώσει και ένα τεράστιο άλοθη για το τι θα επακολουθήσει για αυτούς οι οποίοι θα συνεχίσουν να διαφορούν. Ναι, νομίζω θα είναι πολύ λίγοι αυτοί. Αρκεί όμως να έχει τη δυνατότητα, νομίζω θα την έχει τελικά, αλλά να έχουν τη δυνατότητα οι πάντες να έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό και να μην το κάνουμε πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Να το δώσουμε σε τίτλους. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν 3-4 εργαλεία. Το πρώτο είναι μια απευθείας διαπραγμάτευση με την τράπεζα. Το δεύτερο είναι η διαδικασία της διαμεσολάβησης. Αυτές είναι επίσημες διαδικασίες πλέον, έτσι. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά αποτελούν και μια ιστορικότητα για ένα προσεχές δικαστήριο για μια κατάσταση. Βλέπουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πιστέψτε με ότι μετά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, για αυτούς που δεν θα μπορέσουν να μπουν, θα υπάρξουν αυτές οι 120 δόσεις για τις οποίες μιλάμε και μιλάμε και ξαναμιλάμε. Μιλάμε. Και από εκεί και πέρα, και από εκεί και πέρα μετά, σίγουρα θα υπάρξει και μέσω του πτωχευτικού κώδικα, ο οποίος μη μας τρομάζει, είναι για επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι η επιχείρησή τους πρέπει να κλείσει, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι πρέπει να προστατευτούν και αυτοί και η περιουσία τους στο καταδύναμη φυσικά μάλιστα, πάντα. Έτσι. Μάλιστα.